εν μέσω έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Ματίνα, κυρίες και κύριοι, στις 12 το μεσημέρι έγιναν εδώ σε λιτή τελετή τα αποκαλυπτήρια της πλακέτας στη μνήμη της Αγγελικής Παρασκευής και του Επαμεινώνδα, που προ 10 ετών έχασαν τη ζωή τους από τον δολοφονικό εμπρισμό εδώ στο κτίριο της Marfin. Και η πλακέτα, όπως είπε και ένας εκ των συγγενών των θυμάτων, που είναι καλέσθητη, αναγράφει χαρακτηριστικά ποτέ ξανά, και αυτό είναι το μήνυμα που απέστειλαν στις δηλώσεις τους τόσο η πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο ο Πρωθυπουργός, η πρόεδρος του κινήματος Αλλαγής, αλλά και ο Δήμαρχος Αθηναίων. Είναι χαρακτηριστικό πως στις σύντομες δηλώσεις της η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Κλαροπούλου κόβιασε όταν έφτασε στο όνομα της Αγγελικής, που ήταν εγκυμονούσα την τραγική μέρα που έχασε τη ζωή της, και σε ένα σύντομο διάλογο που είχε με τους συγγενείς της τόνισε πως αυτό είναι ένα πρώτο μικρό βήμα για τη δικαίωσή τους. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε επίσης πως η τιμή της μνήμης των θυμάτων που έπεσαν θύματα της τυφλής ιδεολογικής βίας δεν μπορεί να γίνεται πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, και στο ίδιο μήκος κύματος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως κανονικά θα πρέπει να ήμασταν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί εδώ. Δεν χωρούν πολιτικές αντιπαραθέσεις όταν τιμούμε τη μνήμη θυμάτων τυφλού μίσους. Δεν πρέπει ξανά η χώρα να κυλήσει στην πολιτική βία, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Ματίνα. Μάλιστα, και στο σημείο αυτό μπορούμε να δούμε τι ακριβώς δήλωσαν. Η τιμή της μνήμης πολιτών που έπεσαν θύματα μίσους και ιδεολογικής βίας δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης πολιτικής και διχασμού. Αντιθέτως, πρέπει να μας βρίσκει όλους ενωμένους. Τραγικά γεγονότα σαν αυτό δεν είναι συμβατά με τη δημοκρατική μας παράδοση και την κοινωνία που οραματιζόμαστε. Ελπίζω και εύχομαι στον τόπο μας να μην ζήσουμε ξανά εκδηλώσεις ακραίας πόλωσης και τυφλής βίας. Ο συμβολισμός της σημερινής κίνησης είναι σαφής και ξεκάθαρος. Ποτέ ξανά να μην πέσει η χώρα θύμα του τυφλού διχασμού, του μίσους, της βίας, η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ποτέ και από όπου και αν προέρχεται ιδεολογικά. Θα έπρεπε σήμερα σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος να είναι παρόν σε αυτή την τελετή, ώστε να στείλουμε ενωμένοι ένα μήνυμα ότι αυτές τις δύσκολες εποχές για τον τόπο μας τις έχουμε αφήσει οριστικά πίσω μας. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να είμαστε εδώ πέρα όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, όπως πιστεύω ότι θα το επιθυμούσε το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Κρίμα. Οι ψυχές των θυμάτων θα ζητούν πάντα δικαίωση στην αποκάλυψη και τιμωρία των δραστών, στην ενότητα απέναντι στην πόλωση και το διχασμό που γεννούν τη βία. Γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ, γιατί αυτή είναι η θέση της Δημοκρατικής Παράταξης. Να σας ζητήσω μια πάρα πολύ μεγάλη συγγνώμη. Μια πάρα πολύ μεγάλη συγγνώμη, γιατί αυτό που κάνουμε τώρα, που είναι το ελάχιστο, που είναι το αυτονόητο, έπρεπε να το έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και θα ήθελα και σήμερα, ως δήμαρχος πόλης που γέννησε τη Δημοκρατία, να σας ζητήσω και μια πάρα πολύ μεγάλη συγγνώμη, γιατί οι άνθρωποι σας δεν έχουν δικαιωθεί. Γιατί οι δολοφόνοι τους, την τροπή, εξακολουθούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι.